θα έχουμε ένα πικ στις πρωινές ώρες της Κυριακής. Σάββατο σήμερα με Κυριακής. Επίκεντρα περίπου. Νότια Θεότητα, Ανατολική. Νότια Θεότητα σημαίνει Λουκρίδα. Νότια Ανατολική θα πιάσει και Λουκρίδα. Θα πιάσει και Αμφίπια, Αλάτια, Λουκρίδα και Ανατολική Θεότητα. Ωραία. Και στα ψηλά στα ορεινά κρατήματα. Πραγματοποιήσαμε σήμερα σύσκεψη του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με τη συμμετοχή του Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας, εκπροσώποντας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Προϊσταμένου του Τμήματος του Μηχανοκίνητου Εξοπλισμού μας. Εν όψη των καιρικών φαινομένων που περιμένουμε σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και με βάση τις μέχρι τώρα προβλέψεις, αναμένεται ένα καιρικό φαινόμενο χιονόπτωσης, με επίκεντρό του κυρίως στην νότια πλευρά της περιφερειακής μας ενότητας, δηλαδή την πλευρά της Λοκρίδας κυρίως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αναμένουμε και στα ημιωρινά και ορεινά της υπόλοιπης περιοχής της Φθιώτιδας, είτε αυτό έχει αναφορά στο Δομοκό, είτε στην Δυτική Φθιώτιδα, είτε στον Μπράλο. Θα ήθελα να πω στους συμπολίτες μας, γιατί κατά καιρούς έχει σχολιαστεί και αυτό, ότι εμείς ενεργούμε, προετοιμαζόμαστε και αναμένουμε να επέμβουμε με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αν αυτή δεν επαληθευτεί, καλώς έχει. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να ετοιμάζουμε τον μηχανισμό μας και να προγραμματίζουμε με βάση την πρόβλεψη. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι οι 7 εκχιονιστικοί μας σταθμοί είναι σε ετοιμότητα, έχουν προμηθευτεί με τις απαραίτητες ποσότητες αλατιού. Τόσο τα δικά μας μηχανήματα, όσο και των ιδιωτών που θα χρησιμοποιήσουμε αν προκύψει ανάγκη μέσα από τα μνημόνια συνεργασίας, είναι σε ετοιμότητα μαζί με τους αντίστοιχους χειριστές. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών από απόψε τα ξημερώματα και για όσο χρειαστεί θα έχει βγάλει βάρδιες επιφυλακής. Και οφείλω να ευχαριστήσω με αφορμή αυτό το στελεχειακό δυναμικό της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, που μέσα σε γιορτινές μέρες θα ξενυχτήσει μαζί μας για κάθε ενδεχόμενο. Μακάρι να είναι αχρίαστη, αν όμως χρειαστεί να επέμβουμε, οι συμπολίτες μας να ξέρουν ότι θα είμαστε εκεί. Θα ήθελα τέλος να επισημάνω αυτό που πολλές φορές έχω πει και δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω, ότι και οι συμπολίτες μας θα πρέπει στα πλαίσια της ατομικής τους ευθύνης να συνδράμουν έτσι ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες και το βαθμό της επικινδυνότητας των καιρικών φαινομένων. Τι σημαίνει αυτό, τα αυτονόητα και τα προφανή. Σε κάθε περίπτωση η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας είναι πανέτοιμη, δηλώνουμε πανέτοιμη να ανταπεξέλθουμε όπου χρειαστεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Φθιώτιδας, διότι συμβάλλουν στο έργο μας περισσότερο από πόσο μπορεί να γίνει αντιληπτό και κατανοητό μέσα από την αμφίδρομη σχέση που έχουμε αναπτύξει, και με αυτόν τον τρόπο ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας άμεσα και ανά πάσα στιγμή για ό,τι προκύψει. Και μια και αναφερθήκαμε στην γνώση, χωρίς αυτό να αποτελεί άλοθη ή χωρίς να θέλουμε να ρίξουμε αλλού ευθύνες, υπάρχει πάντα μια παρεξήγηση, μια ασαφή εικόνα το ποια είναι η αρμοδιότητά μας, ποια είναι τα πεδία της αρμοδιότητάς μας. Εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα έχουμε ευθύνη να κρατάμε ανοιχτό το πρωτογενές και δευτερογενές επαρχιακό δίκτυο, δηλαδή αυτό που ενώνει με τους κεντρικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς άξονες. Έχω μια ανεπίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή από το αρμόδιο τμήμα που επιλαμβάνεται του ΠΑΘΕ και των παραδρόμων του ΠΑΘΕ, ότι δυστυχώς ακόμη το καθήλυν αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών δεν έχει ανταπεξέλθει στα αιτήματα που έχουν βάλει. Αναφέρομαι στο δίκτυο προς Μαρτίνο και στο δίκτυο από εδώ προς Αγίους Θεοδόρους. Ευελπιστώ άμεσα το Υπουργείο να προστρέξει σε κάθε περίπτωση και μέσα στην Γενική Αρχή του άμεσου παραπλήσιου κινδύνου, εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, αν χρειαστεί, θα επέμβουμε και σε οδικά δίκτυα που δεν είναι μεν της αρμοδιότητάς μας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα κάτσουμε να διχογνωμούμε και να μαλώνουμε
ποιος και τι έχει την ευθύνη και πού είναι αρμόδιος, διότι ο συμπολίτης και η ασφάλεια, η ασφαλής διέλευση των συμπολιτών μας προέχει.